Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα Μισός σας. Αιώνας είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ταυτόχρονα όμως και μικρό, αν μετρήσει κανείς πόσο βαθιά εξακολουθούν να αιμορραγούν οι πληγές που προκάλεσε η τουρκική εισβολή στον Κυπριακό λαό. Συγγενείς πεσών των αγνοωμένων, τραυματίες εχμάλωτοι, βιαστήσεις, πρόσφυγες. Πώς απευθύνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε όλους αυτούς μια τέτοια μέρα? Είναι πολύ εύστοχη η περιγραφή που έχετε δώσει για τα 50 χρόνια των μισό αιώνα. Είναι μια μέρα μνήμης για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για τούτον τον τόπο. Και ξέρετε, δεν το θυμόμαστε μόνο τέτοιες μέρες. Πολλές φορές, και το εννοώ απόλυτα, το βιώνω, το ζω, ένας λόγος που υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και κατ' επέκταση Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργοί, θεσμοί σε τούτη τη χώρα, είναι ακριβώς λόγω της θυσίας όλων αυτών που έχετε περιγράψει. Και δεν είναι απλά, αν θέλετε, επαναλαμβανόμενες επαιτειακές ρητορίες, οι πεσόντες, οι αγνοούμενοι, οι πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι μας. Είναι πραγματικότητες που υπάρχουν στη χώρα μας εδώ και μισό αιώνα. Και αν πραγματικά νιώθουμε την ευθύνη έναντι όλων αυτών των ανθρώπων, θα πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, κύριε Κοτσαμάνη, για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δυστυχώς η πάροδος του χρόνου όχι μόνο δημιουργεί νέα τετελεσμένα και τα βιώνουμε καθημερινά, αλλά θα πάω και ένα βήμα περισσότερο, θα πω ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από την ιστορική αναδρομή που έχω κάνει στις διαπραγματεύσεις, τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε είναι σαφώς περισσότερα, γιατί δημιουργούνται νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Το τι συζητούσαμε το 1980 ήταν πολύ συγκεκριμένα, ελάχιστα θέματα. Σήμερα υπάρχουν σαφώς περισσότερα, ακριβώς λόγω της παρόδου του χρόνου. Άρα, αν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη, και ναι, γίνονται εκδηλώσεις, όπως η απόψινή στο Προεδρικό Μέγαρο, οι συνεντεύξεις, οι δηλώσεις, θα πρέπει να το δείξουμε και μέσα από την καθημερινή μας προσέγγιση σε σχέση με το στόχο του τερματισμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας. Και απευθυνόμενος προς τον Κυπριακό λαό, ο οποίος, τολμώ να πω, στις πέντε αυτές δεκαετίες έχει κιόλας εξαπατηθεί από την πολιτική του ηγεσία σε σχέση με στοχεύσεις, επιδιώξεις, ελπίδες. Πώς απευθύνεστε εσείς σε αυτόν τον λαό σε σχέση με όλα αυτά? Τέκο Τζαμάνι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που γεννήθηκα 6 μήνες πριν την εισβολή. Μεγάλωσα σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Και ναι, θα τολμήσω να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων και εγώ ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας άκουσα πολλά ηχηρά μηνύματα. Ηχηρά, αλλά κούφια μηνύματα σε σχέση με το Κυπριακό και την επίλυσή του. Και ξέρετε, νιώθω βαρύτατη την ευθύνη όταν μιλώ δημόσια, που με ακούει ο Κυπριακός λαός, όταν διαπραγματεύουμε, φυσικά, πολύ περισσότερο, αλλά και οι δηλώσεις. Σκέφτομαι μεγαλώνοντας με φίλους πρόσφυγες, με φίλους που έχασαν το κάθε τι, με φίλους που δεν γνώρισαν ποτέ τα μέρη που γεννήθηκα, τα μέρη από τα οποία προέρχονται οι γονείς τους, και να ακούμε αυτά τα ηχηρά συνθήματα, άνευ περιεχομένου. Άρα τα 50 χρόνια προσφέρονται και για μια αυτοκριτική σε σχέση με το τι είπαμε στον Κυπριακό λαό, τι μας λέχθηκε σε σχέση με το Κυπριακό και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ακούω και θα τολμήσω να κάνω κριτική, δεν είναι κακοπροαίρετη, είναι καλοπροαίρετη. Θυμάμαι το μακροχρόνιο αγώνα. Τι έχει προσφέρει ο μακροχρόνιος αγώνας? Έχει επιφέρει πολλά άλλα θέματα, κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν σαφώς, επαναλαμβάνω, πιο εύκολα τα πράγματα πριν 20, πριν 30 χρόνια.
στην ιστορική εξέλιξη του Κυπριακού, στην ιστορία των διαπραγματεύσεων. Κάθε συζήτηση, κύριε Γουζαμάνη, ήταν χειρότερη για την ελληνοκυπριακή πλευρά, τα δεδομένα, από την προηγούμενη. Η μόνη φορά που τα δεδομένα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, την ουσία της συζητήσεις, ήταν μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές και αξίες που όποιος και αν επιμένει δεν μπορούν να παραγνωριστούν. Πριν μπούμε στο θέμα της συζήτησης, της διαπραγμάτευσης των επιδιώξεων, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που σας άκουσα και πριν από λίγο να επαναλαμβάνετε περί τόλμης. Σας ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ειδικά στην επέτειο, στη συμπλήρωση, τη μέρα συμπλήρωσης 50 χρόνων από το πραξικόπημα, να μιλάτε για τόλμη και ειλικρίνεια προς τον Κυπριακό λαό. Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είδαμε την αλήθεια της κυβέρνησης σε εκείνη τη δήλωση. Είπατε για τόλμη και ειλικρίνεια. Τελικά. Δεν πέρασε το μήνυμα που ήθελα να πω εκείνη τη μέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, έδωσε κλάδο ελέας. Είναι γνωστό σε όλους. Αυτός ο κλάδος ελέας εφαρμόστηκε σε όλους, στους εγκέφαλους, αν θέλετε, του πραξικόπηματος, στους προτεργάτες, εκτός σε αυτά τα 22 παιδιά, και τολμώ να πω, είναι οι τελευταίοι που έχουν ευθύνη, αν συγκρίνουμε τις ευθύνες όλων των άλλων. Και όλοι μας, λυπούμε που το λέω, για τόσα χρόνια ήμασταν υποκριτές. Εξαντλούσαμε την καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματος σε 22 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για το τι έκανα. Αλλά αν δούμε τις ευθύνες στο πραξικόπημα, αυτά τα παιδιά είχαν την ελάχιστη ευθύνη. Αλλά όλοι μας και τα πολιτικά κόμματα, όλοι μας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ο κλάδος ελέας, που ήταν μια σωστή απόφαση του Προέδρου Μακαρίου το 1974 μετά την καταστροφή, ο κλάδος ελέας επεκτάθηκε σε όλους εκτός τους 22 καταδρομής. Αυτό ήταν που ήθελα να πω. Δεν μεταφέρθηκε σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας, γιατί θα το ξεκαθαρίσω. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη μέρα δεν υπήρξε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όπως πριν από ένα χρόνο, για να καταθέσει στεφάνι. Ήταν υπόκυψη σε πιέσεις, άρα στην ουσία όχι, επανάληψη. Όχι, δεν υπόκυψαμε σε οτιδήποτε. Απλά οφείλα εκείνη τη μέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων, να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω ευθύνη για αυτό το κράτος και δεν ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά. Το να παραθέσουμε, να βάλουμε λουλούδια σε αυτά τα παιδιά, δεν είναι κακό. Εδώ, κυρία Κοτζαμάνη, και θα το πω, μέσα από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, προσπαθούμε να βρούμε αγνοούμενους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που ξέρουμε τις ιστορίες και τι έγινε. Σε πολλές των περιπτώσεων, ακόμα και τώρα, γνωρίζουμε, μετά που θα βρούμε τα οστά, την ιστορία, πώς σκοτώθηκε, σε κάποιες των περιπτώσεων, ποιοι τον σκότωσαν, και για αυτούς, επαναλαμβάνω, το κάνουμε για να γίνει αυτή η θρησκευτική τελετή, να υπάρξει, αν θέλετε, να ηρεμήσουν οι ψυχές των συγγενών. Άρα, το να μην βάζουμε λουλούδια σε αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω, είναι λίγο υποκριτικό, υπό την έννοια ότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο καταδικάζουμε το προδοτικό πραξικόπημα. Ωραία, ευχαριστώ για το ξεκαθάρισμα. Θα ζητούσα, αν μπορείτε, την ίδια τόλμη, αν απευθυνόσασταν προς τη νέα γενιά των Κυπρίων, μετά και από τη δική σας, που είστε γενιά του πολέμου και της εισβολής. Τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν γνωρίσει παρά μόνο από αφηγήσεις, αν ήταν αρκετά τυχερά για να έχουν στην οικογένεια ή στο στενό περιβάλλον τους ανθρώπους που να τους μιλούν για το τι συνέβη πριν από μισό αιώνα. Σε αυτά τα παιδιά, λοιπόν, τι θα το υποσχόταν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου? Αυτά τα παιδιά, θεωρώ, έχουν ένα πλεονέκτημα. Και θα πω τι εννοώ. Εγώ, μεγαλώνοντας σε μια επαρχία, στην Πάφο, με τους γονείς μου να προέρχονται από δύο μειχτά χωριά, Ελληνοκύπρη, Τουρκοκύπρη, άκουγα τις καλύτερες των εμπειριών. Αυτό μου έλεγε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Δεν το έζησα όμως ποτέ. Άρα οι εμπειρίες και τι σου λένε οι γονείς σου,
Αν δεν το βιώσεις, δεν είναι το ίδιο. Η νέα γενιά μπορεί να το βιώσει. Η νέα γενιά έχει σαφώς περισσότερες παραστάσεις, περισσότερες εμπειρίες. Οι πλήστοι από αυτούς έχουν ζήσει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν ζήσει με φίλους, φίλες από άλλες χώρες, διαφορετικές θρησκείες. Εμείς δεν τα είχαμε όλα αυτά. Εκείνο που μπορώ να τους υποσχεθώ, γνωρίζοντας και το βάρος της μεγάλης ευθύνης του να υποσχεθεί στη νέα γενιά, γιατί, ξέρετε, αν σήμερα εμείς που εμπλεκόμαστε στο δημόσιο διάλογο του τόπου, συμπεριλαμβανομένων και εσάς, γιατί είστε μέρος του δημόσιου διαλόγου, αν τους λέγαμε αυτά που μας έλεγαν εμάς όταν ήμασταν στην ηλικία τους, η απαξίωση στους θεσμούς και γενικότερα στην πολιτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Γιατί στη δική μας ηλικία, όταν έλεγε κάτι οποιοσδήποτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, οποιοσδήποτε υπουργός, αρχηγός κόμματος, δεν τίθετο θέμα αμφισβήτησης. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, βλέπουμε γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν αυτό που σας προανέφερα. Αυτή η χώρα, για να μπορεί να αναπτύξει το σύνολο της δυναμικής της, να αναπτύξει τις προοπτικές που έχει και έχει τεράστιες προοπτικές, θα πρέπει να επιλυθεί το Κυπριακό. Και ξέρετε, πολλοί από τη νέα γενιά γεννήθηκαν με αυτή τη διαχωριστική γραμμή, με αυτή την πραγματικότητα εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, με αυτή που μεγάλωσα κι εγώ. Αλλά αυτή η πραγματικότητα κάθε μέρα αλλάζει, κάθε μέρα γίνεται χειρότερη. Δεν υπάρχουν παγωμένες κρίσεις, το βλέπουμε στη γειτονιά μας. Άρα έχουμε υποχρέωση να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δερματιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Τώρα σας διάβαζα στη συνέντευξη, μία από τις συνέντευξεις που δώσατε πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, να δηλώνετε ότι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ποτέ η ηγεσία αυτού του τόπου ήταν γιατί δεν είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό και ξεκάθαρο στόχο. Θα λέγατε πως σήμερα έχουμε ξεκάθαρο προσανατολισμό ή ξεκάθαρο στόχο, γιατί από τις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων δημοσίως, συνάγουμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συμφωνούν στην ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού. Υπάρχουν διαφορετικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις για τη μορφή της λύσης από τη μια, αλλά και την τακτική για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Αυτές είναι οι θέσεις των πολιτικών δυνάμεων. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την κυβέρνηση. Έχουμε ξεκάθαρο προσανατολισμό. Το αποδεικνύουμε στην πράξη. Ακούω διάφορες δηλώσεις που γίνονται. Γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την κυρία Ολκή? Τι άλλαξε? Ποιος έπεισε τη διεθνή κοινότητα να διορίσει ο Γενικός Γραμματέας προσωπική απεσταλμένη για να διερευνήσει τις προοπτικές? Ποια ήταν η αλλαγή που έγινε? Ήταν μηνύματα που στείλαμε, που πείσαμε για την ετοιμότητά μας. Και θεωρώ, στη βάση και της ενημέρωσης που έχω και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από ξένους ηγέτες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα δοθεί, θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Μια νέα προσπάθεια η οποία θα είναι καθοριστική σημασίας για το πού θα πάμε. Και ξέρετε, είναι τεράστια η ευθύνη για μένα, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, με το να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Γιατί μια νέα προσπάθεια, αν δεν οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, σίγουρα η κατάσταση πραγμάτων θα είναι σαφώς χειρότερη. Αν μπορούμε να μορφοποιήσουμε λίγο αυτή τη νέα προσπάθεια, γιατί διαβάσαμε μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, τώρα λέτε και εσείς είχατε πληροφόρηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για πρωτοβουλία της κυρίας Ολκίν. Έγραψε για πρωτοβουλία της κυρίας Ολκίν. Εμείς αυτό που περιμένουμε είναι πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ενδεχομένως για νωρίς τον Σεπτέμβριο. Τι ακριβώς είναι? Η κυρία Ολκίν έκανε κάποιες συγκεκριμένες, αφού παράθεσε τα γεγονότα σε σχέση με αυτούς τους 6 μήνες. Παράθεσε τα γεγονότα και προχώρησε σε κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις στην έκθεση που έδωσε στον Γενικό Γραμματέα. Άρα αυτές οι ιδέες είναι δική της πρωτοβουλία. Συζήτησε αυτές τις ιδέες, τις εισηγήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και ο Γενικός Γραμματέας βλέπει θετικά, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, τις εισηγήσεις, το πώς
Η κυρία Ολκίν βλέπει το να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και αναμένουμε τον Γενικό Γραμματέα ανά πάσα στιγμή. Ενδεχομένως ο Σεπτέμβριος είναι πάντα ένας μήνας που προσφέρεται, ενδεχομένως και πριν το Σεπτέμβριο δεν αποκλείω τίποτα. Μπορώ να σας πω ότι σε συζήτηση που είχα εξέφρασα την ετοιμότητά μου ακόμη και τον Αύγουστο, αν χρειάζεται, να συναντηθώ με τον Γενικό Γραμματέα, να μας ανακοινώσει τις προθέσεις του. Στη Νέα Υόρκη ή κάπου στην Ευρώπη. Οπουδήποτε. Έχω πει ότι οπουδήποτε, ακόμα και τον Αύγουστο, είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Γενικό Γραμματέα. Και η πρωτοβουλία, όπως την βλέπετε να εξελίσσεται, θα είναι για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα ρωτήσω τη γνωστή ερώτηση πάνω σε ποια βάση. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της βάσης λύσης. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Καμία συζήτηση για αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού. Η κυρία Ολκίν, όπως προκύπτει μέσα και από την ανοιχτή επιστολή της, έχει κάποιες προσεγγίσεις σε σχέση με τον τρόπο, με τη διαδικασία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα, είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε την οποιαδήποτε, αν θέλετε, διαδικαστική προσέγγιση, νέα διαδικαστική προσέγγιση, εφόσον ένα πράγμα είναι δεδομένο. Η βάση λύσης του Κυπριακού δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να εμπλακώ σε οποιαδήποτε συζήτηση που είτε ξεκάθαρα είτε συγκεκριμένα μιλά για άλλη μορφή λύσης. Και θεωρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που είχα και με το ίδιο τον Γενικό Γραμματέα στην Ιορδανία, όταν συναντηθήκαμε, δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν έχω προσεγγιστεί από τον Ιονδήποτε για να συζητήσω άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού. Τώρα, έχετε πει και προηγουμένως ότι πήρε τα μηνύματα που έστελνε η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας. Αντιστοίχως όμως, απευθύνονται μηνύματα και από την πολιτική ηγεσία, πέραν της διαφοράς στην προσέγγιση για τη λύση του Κυπριακού, ακόμα και για την προσέγγιση άλλης μορφής λύσης. Μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα δημοσίως για το θέμα της λύσης δύο κρατών. Πώς τοποθετήσετε σε αυτή τη συζήτηση, οι βολές εναντίον του τέως Προέδρου, η απάντησή του, εσείς που ήσασταν και κοντά στον τέως Προέδρο? Δεν συζητήθηκε ποτέ άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν είχε προταθεί η λύση δύο κρατών από δικής μας πλευράς, γιατί να μην την δεχτεί η Τουρκία, να λύσουμε το Κυπριακό και να μην έχουμε τώρα αυτή τη συζήτηση? Αφού προτάθηκε, λένε, λύση δύο κρατών, γιατί δεν την αποδεχθήκε η Τουρκία? Αφού αυτό ζητάει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το αποδέχθηκε να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση? Αλλά να σας πω κάτι που το νιώθω σαφώς πιο έντονα σήμερα που είμαι εδώ. Όλη αυτή η συζήτηση δεν βοηθά καθόλου. Δεν βοηθά καθόλου, ειδικότερα αυτόν που καλείται να διαπραγματευτεί το Κυπριακό, αυτόν που προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες για επανέναξη των συνομιλιών, δεν βοηθά καθόλου. Και το μήνυμα μου προς όλους, αυτά που συζητάμε στην Κύπρο δεν μένουν στην Κύπρο. Αυτά που συζητάμε στην Κύπρο είναι γνωστά, γίνονται γνωστά παντού. Και επαναλαμβάνω, δεν βοηθούν. Άρα θα επιβεβαιώνετε το φόβο να βρεθεί μπροστά σας στο τραπέζι υπό τη μορφή της συζήτησης της δημόσιας που γίνεται η δημόσια τώρα, συζήτηση εδώ που γίνεται μας δημιουργεί, και σας το λέω με απόλυτη εντυμότητα, μας δημιουργεί προβλήματα και δυσκολίες. Δεν μας βοηθά στην προσπάθεια για επανέναξη των συνομιλιών. Και σίγουρα δεν θα βοηθήσει ούτε στην εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Όχι, δεν γιατί δίνονται συνεχώς επιχειρήματα στην άλλη πλευρά ή σε εκείνους που θέλουν να προωθήσουν άλλες μορφές λύσης. Τώρα, έχετε πολλαπλώς τοποθετηθεί για την προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας και πώς, κατά την άποψή σας, θα υποβοηθήσει και τη λύση του Κυπριακού. Είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει πλήρης προσέγγιση χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Το είπατε εσείς, το έχει πει και εμέσως, αλλά ξεκάθαρα και ο Πρωθυπουργός ή άλλοι αξιωματούχοι από πλευράς Ελλάδος.
Πώς βλέπετε να κινείται όμως βοηθητικά προς τον Κυπριακό αυτή η προσέγγιση, κύριε Κοιτάξτε, Πρόεδρε. Υπάρχει όντως μια προσπάθεια, που έχει θετικές εξελίξεις, μιλώ για την Ελλάδα και την Τουρκία, ειδικότερα σε θέματα χαμηλής πολιτικής σε αυτή τη φάση. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει οτιδήποτε στην Κύπρο από πλευράς Τουρκίας, δεν θα μπορεί να συνεχίσει αυτές οι θετικές εξελίξεις, έστω και στα θέματα χαμηλής πολιτικής. Γι' αυτό έχετε διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό? Φυσικά έχω διαβεβαίωση και ξέρω και τι λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαι παρόν. Από εκεί και πέρα, από την πρώτη μέρα, ακόμη από την προεκλογική εκστρατεία, αλλά το εφαρμόζω και στην πράξη από την πρώτη μέρα, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωτουρκικά. Στο κίνητρο, γιατί χρειάζεται κίνητρο κακά τα ψέματα. Δεν θα έρθει η Τουρκία 50 χρόνια μετά να μας πει, ξέρετε, απολογούμε που παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο, που κατέχω παράνομα 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα επιστρέφω, φεύγω από την Κύπρο για να λύσουμε το Κυπριακό. Μακάρι να λειτουργούσε έτσι το διεθνές σύστημα. Είναι και κάτι άλλο. Για να επιστρέψω σε αυτά που συζητούσαμε, θα το πω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί επαναλαμβάνω, μισό αιώνα μετά πρέπει... Ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες συμμετέχω σε πολλές εκδηλώσεις με αφορμή τα 50 χρόνια. Και σε κάποιες των περιπτώσεων έχω ομιλίες στις οποίες πρέπει να... Και στο προσχέδιο το πρώτο που μου ετοιμάζεται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ετοιμάζεται ένα πρώτο προσχέδιο, υπάρχει η ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Σας το λέω, το δίκαιη το διαγράφω. Γιατί σημαίνει ότι κοροϊδεύω τον κόσμο. Τι σημαίνει η δίκαιη λύση? Η δίκαιη λύση σημαίνει να πάμε πριν το 1974 στην κατάσταση πραγμάτων. Θεωρείτε ότι μπορούμε να πάμε? Ακούγεται πολύ ωραίο. Μας το έλεγαν όταν μεγαλώναμε και χειροκροτούσαμε. Θεωρείτε ότι το διεθνές σύστημα λειτουργεί στη βάση του διεθνούς δικαίου? Γιατί στην Ουκρανία υπάρχει αυτή η αντίδραση και στην Κύπρο, που είναι ακριβώς ήδη, δεν υπήρξε τότε? Εκείνο που καθορίζει την πολιτική των κρατών είναι τα συμφέροντα. Και έρχομαι στα κίνητρα. Γιατί επιμένουμε σε αυτήν την κατάσταση? Είμαστε έτοιμοι και έχουμε στείλει θετικά μηνύματα στην Τουρκία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτά τα θετικά μηνύματα για να μεταφραστούν και σε συγκεκριμένες εξελίξεις θα πρέπει και η Τουρκία να κινηθεί στο Κυπριακό. Άρα εδώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε, για να πάω στα ελληνοτουρκικά, αν υπάρξει κλιμάκωση στην Κύπρο, αν υπάρξουν κινήσεις από πλευράς Τουρκίας οι οποίες θα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, σίγουρα δεν θα δούμε και θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Κρατάω αυτό, η διαγραφή του δικαίου, και σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πάμε στην κατάσταση πραγμάτων πριν το 1974. Εκείνο που με ενδιαφέρει στη δίκαιη και βιώσιμη, λέω βιώσιμη και λειτουργική. Αυτό είναι το βασικό δεδομένο αυτή τη στιγμή. Μια βιώσιμη λύση που θα αντέξει σε βάθος χρόνου, θα είναι λειτουργική, δεν θα δημιουργεί προβλήματα και δυσκολίες συνέχεια και θα είναι μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας. Για μας, αν θέλετε, να μιλήσουμε για κόκκινες γραμμές, για μένα τουλάχιστον, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων, της ανταλλαγής απόψεων με όλους αυτούς που ενδιαφέρονται το Κυπριακό, η πρώτη, η πιο βασική προτεραιότητα είναι η κυπριακή δημοκρατία. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.